η απάντηση στο θέμα αυτό. Πώς μπορεί να είναι δηλαδή, από πού μπορεί να προήλθε αυτό? Κάποιος το μετέδωσε σε κάποιον. Και μετά αυτός ο κάποιος σε κάποιον άλλο. Δηλαδή έτσι αυτό γίνεται αυτό. Και δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Ναι. Δεν μπορεί να πει. Αλλά ήταν, πάλι, ήταν αναμενόμενο, είναι αυτό που έχουμε δει σε άλλα κράτη. Το περιμέναμε πώς θα γίνει, πώς θα μπούμε σε αυτή τη δεύτερη φάση. Γιατί λένε ότι έτσι έχουμε την ταχύτερη διασπορά. Όταν είναι τα ορφανά είναι περισσότερα και όχι τα ελεγχόμενα. Ναι. Γιατί τότε γίνεται η χνηλάτιση, ξέρεις ότι ο Γιώργος είναι εξάδελφος του Γιώργου που είχε τη Μαρία και τα λοιπά. Εκεί όμως, τώρα για τα παιδιά. Επειδή είστε και καθηγητής παιδιατρικής, πολλά μηνύματα από γονείς για τα σχολεία που κλείνουν. Συστεγάζονται δύο ή τρία σε ένα σχολικό συγκρότημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται? Και θα συνεχίσω λίγο το ερώτημά μου. Τα παιδιά δεν προσβάλλονται από τον ιό, αυτό τουλάχιστον ακούμε. Για αυτό δεν προσβάλλονται, είναι πιο ήπια. Θα απαντήσω τη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Τα δεδομένα που έχουμε από την Κίνα και από άλλα κράτη που είχαν πάρα πολλά κρούσματα είναι πως γενικά τα παιδιά δεν νοσούν με αυτό τον ιό. Και αν νοσήσουν, είναι πάρα πολύ ήπια. Μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί φορείς, δηλαδή. Μπορεί να είναι και ασυμπτωματικοί φορείς, αλλά αυτό, το σημαντικό με αυτόν τον ιό, αυτό που πιστεύουμε και αυτό που έχει ανακοινώσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πως δεν μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα όταν είμαστε σε ασυμπτωματική φάση. Συγκριτικά με τη γρήπη, που μεταδίδεται εύκολα. Αυτό μας φέρνει στο θέμα του σχολείου. Αυτό που γνωρίζουμε για το σχολείο και τις επιδημίες, το γνωρίζουμε από τη γρήπη. Και ξέρουμε πως τη γρήπη, το κλείσιμο των σχολείων μειώνουν τη μετάδοση της γρήπης, του ιού της γρήπης. Εδώ προστατεύουμε τους γονείς, τον παππού και τη γιαγιά, πιο συγκεκριμένα τις ευπαθείς ομάδες. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες. Γιατί αυτοί είναι τα άτομα που θα νοσήσουν και θα νοσήσουν πιθανόν σοβαρά. Χτες η ανακοίνωση που βγήκε είναι άνω των 70 ετών οι ευπαθείς ομάδες. Άτομα με σοβαρά χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με την καρδιά, το αναπνευστικό και ζάχαρο διαβήτη. Ξέρετε πόσους τέτοιους έχουμε στην Ελλάδα? Το γνωρίζουμε. Ξέρετε, συγγνώμη για την ερώτηση, ο τρόπος που ρώτησα είναι χυδαίος και απαράδεκτος και ζητάω συγγνώμη. Εμείς δεν ξέρουμε πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι περιγράφετε. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι από το σύνολο των ανθρώπων που είναι πάνω από τα 70, το 30% είναι περιπτώσεις που περιγράφετε. Πρέπει να τους προσέχουμε. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε, Χριστίνα, έχουμε 4,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Είναι μια χώρα που γερνάει. Έτσι, μια χώρα που γερνάει. Δεν είμαστε Ιταλία, δεν είμαστε που έχει, ας πούμε, πολύ μεγάλο πληθυσμό. Θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, λοιπόν, να αποφεύγουν τις συναντήσεις. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, Αλεξάνδρα, γιατί έχουμε ένα ορφανό, ύποπτο, το οποίο μεταφέρθηκε, είναι ασφαλής οι πληροφορίες της. Βέβαια. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ανησυχία. Βέβαια. Που μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠ από την Κοζάνη. Είναι ασφαλής οι πληροφορίες που τις έχεις πάρει από το νοσοκομείο. Γεια σας, βρισκόμαστε στο ΑΧΕΠΑ, Γιώργο. Και αυτό βέβαια πρόκειται για έναν 53χρονο άνδρα με συμπτώματα πνευμονίας. Διακομίστη μετά τις 7 το πρωί εδώ. Πόσο είναι, ΑΧΕΠ, γιατί άλλη ηλικία μας λες. Βλέπετε στη μονάδα. Άλλη ηλικία μας λες εσύ, άλλη ηλικία γράφω από κάτω. 53 ή 67, Αλεξάνδρα. 53 ή 67. Επειδή δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες ακόμα πληροφορίες και είναι λογικό, διότι μετά τις 11 να μπαίνετε πόσο είναι όμως τώρα να μας πεις. Κρούσμα, οι πληροφορίες είναι συγκεκριμένες. Μιλήσαμε βέβαια με τους ανθρώπους. Ήδη έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και αναφέρομαι βέβαια και στην απολύμανση του ασθενοφόρου. Έφτασε ο άνθρωπος εδώ μετά τις 7. Πρόκειται για έναν άνδρα μέσης ηλικίας, για να είμαστε και σωστά τοποθετημένοι. Ο άνθρωπος αυτός είχε συμπτώματα πνευμονίας, ωστόσο δεν ταξίδεψε, δεν έχει ιστορικό να έχει ταξιδέψει. Είναι αυτό, κύριε καθηγητά, που λέγαμε προηγουμένως, Μανώλη μου. Ακριβώς, Γιώργο. Είναι από την ευρύτερη περιοχή Βοΐου. Εκεί όμως να σας πω ότι είχαμε τους εμπόρους και τους ιδιοκτήτες. Δεν είναι απόλυτο. Με τις γούνες. Αλεξάνδρα μου, εδώ να πούμε κάτι. Γιατί εσύ το έχεις δεδομένο ότι είναι κρούσμα του κορονοϊού. Πρέπει να περιμένουμε και το τεστ. Όχι, βέβαια, είναι ύποπτο κρούσμα. Γι' αυτό σου είπα. Μετά τις 11 το πρωί θα γνωρίζουμε αν πρόκειται για θετικό ή αρνητικό. Όπως όλα δείχνουν, βέβαια, είναι πολύ αισιόδοξη. Γιατί δεν πρόκειται για θετικό κρούσμα. Θα μένει όμως να επιβεβαιωθεί. Αυτό που θα πρέπει να σου πω όμως είναι ότι το περιστατικό αυτό είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας, λαμβάνονται συγκεκριμένες διαδικασίες, δρομολογούνται γι' αυτό. Δεν είναι σε θάλαμο, εννοείται, αν δεν αποδειχθεί ότι είναι θετικό. Θα το δούμε, κάτσε και να περιμένουμε. Πρέπει όταν μεταφέρεται κάποιο κρούσμα εδώ, ναι Γιώργο,
Θα το δούμε βέβαια, ξέρεις τι, λέω να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Να μην υπάρχει ανακοινώσεις, αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι να έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Αν είναι όμως ύποπτο και επιβεβαιωθεί, τότε τι αλυσίδα ήδη έχουμε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μόνο? Γιατί η αμαλιάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό γεννά κάποια ερωτήματα. Είναι γιατί, ενώ αν θέλεις στη Δυτική Ελλάδα, δεν πήγε στο κέντρο αναφοράς που είναι το ποδοσάκιο και ήρθε εδώ στο ΑΧΕΠΑ. Μάλιστα. Αυτό Αλεξάνδρα μου. Θα απαντήσει κάποιος αν πρόκειται για κάποιο κρούσμα ή αν είναι σε σοβαρή κατάσταση. Κάτσε να δω. Εγώ επιμένω. Εγώ επιμένω όμως, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μην είναι. Να διαπιστωθεί μετά από το τεστ ότι δεν είναι. Έτσι, να σε ευχαριστήσουμε. Περισσότερο. Οι περισσότεροι θεωρούν ότι δεν πρόκειται για θετικό κρούσμα. Μένει να αποδειχθεί. Αν είναι και έτσι, ακόμα χειρότερα. Τα πράγματα εντάξει, δεν είναι θετικό. Αλλά εδώ είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, κύριε καθηγητά. Είναι τα αναμενόμενα. Μην μας κάνει εντύπωση. Εμάς κάνει εντύπωση. Σε εσάς, στην επιστημονική κοινότητα, δεν κάνει. Τα περιμένετε. Δεν θα σας βάλω στο θέμα της Εκκλησίας. Χαίρομαι. Χαίρομαι γι' αυτό. Είναι ένα θέμα όμως. Είναι θρήσκος. Είναι ένα θέμα, γιατί ξέρετε κάτι. Είναι μια έτσι, εκπληκτική κυρία. Η οποία λέει: εγώ σέβομαι πάρα πολύ τους επιστήμονες. Αλλά πιστεύω. Και η πίστη μου είναι βαθιά. Γιατί με φέρνουν σε δύσκολη θέση άνθρωποι που εκτιμώ και αγαπάω. Και από τη μία πλευρά είναι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Εκκλησίας μας, του Θεού μου, γιατί είναι βαθιά θρησκευόμενη γυναίκα. Να. Και από την άλλη η επιστημονική κοινότητα. Αντιλαμβάνεστε, αυτή είναι στη μέση. Λέω, εγώ ποιο να πιστέψω, την πίστη μου ή τον εκλεκτό επιστήμονα που έχετε εκεί? Μου είπατε δεν θα με βάλετε σε αυτή όχι, τη όχι, είδατε, ναι, με τρόπο πήγα να σας βάλω. Ωραία, να σας επιστημονικά, κάνω εγώ μια ερώτηση, επιστημονικά. Όχι, καλά κάνει, αν δεν θέλει εσείς να μην. Εσείς θα κοινωνούσατε? Εγώ να το πούμε έτσι. Εσείς προσωπικά. Δεν θα κοινωνούσα. Κοιτάξτε, ευτυχώς που βρέθηκε ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σήμερα. Και έβαλε, σήμερα, ναι, σε και σε έβαλε τα λογικής πράγματα στη σωστή θέση. Βέβαια. Γιατί οι ακραίοι της Εκκλησίας περισσότερη ζημιά κάνουν. Ο άνθρωπος τα έθεσε με έναν ορθολογικό τρόπο. Ναι, δεν χάλασε και ο κόσμος. Αν πηγαίνετε, δεν λέει, σε κάνα δύο μήνες να μεταλάβετε. Αυτό που θα μπορώ να πω σαν επιστήμονας και σαν λοιμοξιολόγος είναι, ξέρουμε πώς μεταφέρει το ιό. Αυτό είναι. Μεταφέρεται με σταγονίδια του αναπνευστικού. Το αναπνευστικό βρίσκεται στο ρινοφαρογικό εδώ. Από εκεί και πέρα, ας βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματα. Είναι η ατομική ευθύνη πλέον. Γιατί τι λέτε? Δεν λέτε ότι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, που λέει η θρησκεία μας, έτσι, είναι αυτό που μεταδίδει τον ιό, αλλά το κουταλάκι με το οποίο γίνεται η θεία μετάληψη. Και αν πέσει ένα σταγονίδιο. Εδώ και τα σταγονίδια που μπορώ να μεταφέρω εγώ με το κουταλάκι. Και όχι. Ο ναός του Χριστού, τη γέννηση του Χριστού, λένε, δηλαδή είναι άπιστη. Άλλοι έτσι, γιατί εκεί είναι μουσουλμάνοι. Λοιπόν, ακούστε. Τι μουσουλμάνοι? Γιατί μερικές φορές έρχεσαι και κόντρα με την πραγματικότητα και οφείλεις να το πεις. Αυτοί που έφεραν τα 50 κρούσματα τα μαζικά, πήγαν στους Αγίους Τόπους και προσκύνησαν οι άνθρωποι. Με πίστη πήγαν. Δεν πήραν τη Θεία Χάρη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κωνσταντίνος Φλαμής, σε μία από τις πόλεις, κύριε καθηγητά, η Πάτρα. Πάτρα, ο γειτονικός πύργος, η Αμαλιάδα. Επλήγησαν από τις πρώτες όπου στην Ελλάδα. Όπου μετράνε τις πληγές τους. Ήταν οι περιοχές με τα περισσότερα κρούσματα. Πώς πάνε τα πράγματα? Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα, Γιώργο. Το θέμα είναι ότι πραγματικά είμαστε όλοι σε αναμονή για να δούμε τι θα πούνε και σήμερα για τα νέα κρούσματα. Χθες είχαμε 5 κρούσματα από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, τα οποία ανακοινώθηκαν βέβαια. Υπάρχουν τα λεγόμενα ορφανά, αυτά φοβούνται πιο πολύ στην περιοχή. Γιατί έχει παρατηρηθεί σύμφωνα με την καταγγελία στον εισαγγελέα πλέον από χθες το απόγευμα του Δημάρχου Πύργου ότι κάποιοι που είχαν κατοίκον περιορισμό δυστυχώς έβγαιναν έξω. Όχι ασθενείς. Προσέξτε με, δεν ήταν ασθενείς αυτοί. Αυτοί λέει ήταν ή συγγενείς ή από το κοινωνικό ή εργασιακό περιβάλλον. Οι λεγόμενες επαφές. Έτσι, οι επαφές. Ναι. Αυτοί τώρα οικειοθελώς μπαίνουν σε καραντίνα, κύριε καθηγητά. Τα άτομα που είπαμε, για ξαναπείτε το αυτό. Από το περιβάλλον το κοινωνικό ή επαγγελματικό ή οικογενειακό. Αυτοί που είχαν σε επαφή θα εχνηλατευτούν από τον ΕΟΔΗ και θα... Αυτοί μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα ή οικειοθελώς? Τους ρωτάνε ότι ξέρετε κάτι καλό είναι...
Όχι, νομίζω η απάντηση είναι καλό είναι να, αυτό να το αφήσουμε στον ΕΟΔΗ που έχει έναν αλγόριθμο για την ιχνηλάτευση των επαφών. Και να το έχει υποχρεωτικό, να αλγόριθμο... το κάνει υποχρεωτικό. Γιώργο, να σε διακόψω, είναι υποχρεωτικό. Όπως είναι για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Να σου θυμίσω ότι, για παράδειγμα, ο κύριος Γιαζιάς, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Πάτρας, είναι σε κατοίκον περιορισμό. Είναι υποχρεωτικό. Όχι αυτό, λέω, αν είναι, α, λες, άλλο γιατρός που είναι, έτσι. Όχι, γιατί λέγανε ότι, άκουσα και τ' άλλο, ότι σε δημοκρατίες δυτικού τύπου δεν μπορείς να κάνεις αυτό το οποίο κάνανε στην Κίνα. Όπου στην Κίνα δεν τι κάνανε. Προσαγωγές. Βγαίνανε και τους φραγίζανε τις πόρτες. Τους φραγίζανε τις πόρτες. Τους παίρνανε και τους φραγίζανε. Γιώργο, αλλά έρχομαι τώρα να θυμηθώ τις πρώτες δηλώσεις του κ. Κικίλια, ο οποίος απείλησε όσους πάνε στο καρναβάλι με 2 χρόνια φυλάκιση. Ενώ για όλα τα άλλα, σιγή ηχθείως. Για όλα τα καρναβάλια εννοείς. Μόνο για τα καρναβάλια. Θέλω να πω το μόνο για τα καρναβάλια είπαμε 2 χρόνια φυλάκιση. Για τα υπόλοιπα. Μην του τα λες αυτά του Φλαμί, γιατί έχει ευαισθησία με τα καρναβάλια. Λόγω της Πάτρας, πατρινός. Για να κρατάμε και ένα μέτρο. Πάντως, όπως λένε στην Πάτρα, από το Κελακόγκο δεν κόλλησε κανείς τελικά. Από άλλα κολλήσαμε. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Αλήθεια, η εισαγγελική έρευνα τώρα στον πύργο προχώρησε. Έχουν ασκηθεί. Έχουν ασκηθεί διώξεις, τους έχουν καλέσει. Κοίταξε να δεις, Γιώργο. Ο δήμαρχος πύργου δεν έδωσε ονόματα. Είπε ότι έχει καταγγελίες γι' αυτό. Άρα λοιπόν, μάλλον προειδοποιητικά. Έχουν αρχίσει και καλούν όμως συγγενείς από ό,τι βλέπω. Έχουν αρχίσει ακόμα και καλούν συγγενείς. Συγγνώμη. Εχθές είχαμε για παράδειγμα και μία κάτοικο πύργου που είναι κρούσμα και η οποία δημοσιοποίησε μόνη της στο Facebook ότι είναι κρούσμα. Μόνο και μόνο για να ειδοποιήσει όσοι έχει ξεχάσει την επαφές. Εδώ όμως είναι. Α, μου δίνει την ευκαιρία να ρωτήσω τον κύριο καθηγητή. Το θέμα των προσωπικών δεδομένων. Εάν εγώ είμαι μέσα από περιβάλλον κρούσματος, κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο. Και αυτό δεν το ξέρει η γειτονιά μου, δεν το ξέρει ο κοινωνικός μου περίγυρος, δεν το ξέρει ο επαγγελματικός μου περίγυρος. Και εγώ είμαι ασυνείδητος. Μπορεί να τους μεταδώσω τον ιό. Βέβαια. Αυτά εδώ... τα περίφημα προσωπικά δεδομένα. Εδώ το βιαστή, τον παιδεραστή δεν σου επιτρέπουν να δημοσιοποιήσει την εικόνα του. Το επιτρέπει. Όχι. Δεν το επιτρέπει. Πρέπει να αποφασίσει ο εισαγγελέας και αν και εφόσον και δεν μπορείς μετά που θα βγει από τη φυλακή που ξέρουν ειδικά οι ειδικοί τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και πάλι δεν μπορεί. Δηλαδή. Θα μετατραπεί τα προσωπικά δεδομένα γιατί από ένα σημείο και μετά. Δεν βγάζει τα μανταλάκια τον άνθρωπο. Θέλετε να πω κάτι σε αυτό. Δεν είναι πρόσωπο. Υπάρχει και ένα, βγαίνει και ένα ρατσιστικό όμως στην κοινωνία. Δεν έχουμε βρει ακόμα μια ισορροπία για εντάξει, να το αντιμετωπίσουμε. Τέτοια περιστατικά έχουμε στην Πάτρα. Το βάζουμε μετά εμείς εδώ. Ναι, Κωνσταντίνε. Μια και τα πιο πολλά κρούσματα είναι από την περιοχή της Ηλίας και της Αχαΐας. Θέλω να πω το εξής. Είναι η απάντηση αυτή που δίνω. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστική. Στα χωριά τα ξέρουν όλα. Και έχουν εκτεθεί και οι οικογένειες. Λοιπόν, αλλά τώρα για να ρωτήσω, καμία. Για να εφημίσουμε, μπορώ να τη συνεχίσω την παροιμία, αλλά δεν κάνει. Ή να του κάνει, να το πω. Τα χωριά δεν τα ξέρουν ώρα, μόνο που ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Έρευνα, να ρωτήσω, έρευνα για την καθυστέρηση που υπήρξε για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των εκδρομέων. Έχει διαταχθεί, γιατί εδώ υπάρχουν γιατροί. Να το πάμε σε δεύτερο κόμμα χρόνο αυτό, διότι εμείς ξέρουμε τι ξέρουμε. Ότι ο πρώτος ασθενής, ο νούμερο ένα δηλαδή στην περιοχή μας, ο ένατος αν θέλεις στην Ελλάδα, νοσηλεύτηκε αρχικά στην Αμαλιάδα, μετά στην Βραχία Νοσηλεία και μετά ακούστε παρακαλώ την παθολογική με άλλα 5 άτομα. Μα ακούστε, ο γιατρός, ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της περιοχής, δεν είναι τυχαίος, άρα έχει και μία θεσμική, αν θέλετε, οντότητα. Και ένας ακόμα γιατρός, ιδιώτης, κατήγγειλαν ότι από την Πέμπτη ενημέρωναν τον ΕΟΔΗ ότι ήταν, εδώ... Ναι, τους λέγανε ότι... Και ξέρετε πότε επενέβη ο ΕΟΔΗ, την Τρίτη. Ναι, μετά τους λέγανε ότι το Ισραήλ δεν είναι στην ομάδα και... Ναι, για τούμπανο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, αφήνουμε να αφήσουμε και τον κύριο καθηγητή γιατί υποχρεώσεις. Πιστεύετε ότι θα κρατήσει καιρό αυτή η ιστορία? Δεν γνωρίζουμε. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως οι κορονοϊοί όλοι αυτοί που ξέραμε και από το παρελθόν
έχουν μια τάση να ξεφανίζονται ή να μειώνονται την άνοιξη και το καλοκαίρι. Γι' αυτό το συγκεκριμένο δεν ξέρουμε αν θα ακολουθήσει αυτή την... Είναι ένας καινούριος ιός. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πώς συμπεριφέρεται ακόμα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, παρακαλώ. Άλλο ένα σχόλιο. Συγγνώμη, θα ήθελα πως είναι... Δεν νομίζω βοηθάει εμάς που προσπαθούμε πάρα πολύ να χειριστούμε αυτή την επιδημία να δείχνουμε ποιος φταίει και τι φταίει. Νομίζω όλος ο κόσμος ορίζεται να χειριστεί αυτή την επιδημία. Και νομίζω ο ΕΟΔΗ, το Υπουργείο, όλοι μας και οι επιστήμονες προσπαθούμε με όλα τα εργαλεία που έχουμε να τον αντιμετωπίσουμε και με την έλλειψη γνώσεων, γιατί είναι πραγματικά καινούργιος ιός. Και νομίζω το μήνυμα στον κόσμο πρέπει να είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι, όλοι κάνουμε υπερπροσπάθειες, θεωρώ, και ο κόσμος κάνει αυτές τις υπερπροσπάθειες προστασίας και να τις συνεχίσει για να μπορούμε πραγματικά να απεξελθούμε όταν και αν ανεβούν τα κρούσματα. Κύριε καθηγητά, και ελπίδα. Τελευταίο, να τον αφήσουμε το κουμπί τρεις φορές. Γεια σας και τον έχουμε εδώ. Γιατί μας δίνει ωραίες απαντήσεις. Η απόφαση του Ιταλού Πρωθυπουργού χθες, του κυρίου Κόντε, αργά να βάλει σε καραντίνα όλη την Ιταλία, είναι υπερβολική ή όχι? Σαν επιστήμονος δεν θα μπω σε αυτό το πολιτικό θέμα. Εάν γιατί φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το σημείο και πρέπει να το συζητήσουμε, τότε θα το κάνουμε. Όταν μέσα σε μια μέρα έχεις 133 νεκρούς. Εκεί χτυπάει το καμπανάκι. Έχεις όμως και ένα Σαλβίνι. 1700 κρούσματα. Ναι, αυτό λένε. Εκεί το μυαλό του στο Σαλβίνι. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε για να φαγωθούμε. Αφού σας υπενθυμίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν και οι πολιτικοί μας. Κάτσε όμως, μπορούν να μαγειρέψουν να φάνε κάτι άλλο στην κουζίνα που θα κερδίσουν την Παρασκευή. Μαζί με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Δεν μπορώ να φανταστώ να τρώνε το Μαρκόπουλο. Όχι βέβαια, είπαμε κάτι άλλο. Ηλεκτρικές συσκευές, απορροφητήρα, ψυγείο. Κεραμικές εστίες, απορροφητήρα, νεροχύτη, μπαταρίες, 6.000